Την αποκάλυψε ότι υπάρχουν καταγγελίες στην Ένωση Φοροτεχνικών Ηρακλείου για διαρροή λίστας πελατών από διάφορα λογιστικά γραφεία, η οποία πιθανότατα συνδέεται με τα κρούσματα εξαπάτησης που καταγράφονται στην Κρήτη, έκανε λόγο μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV και την Κατερίνα Σαλαπάτα, ο πρόεδρος των φοροτεχνικών του Ηρακλείου Δημήτρης Χριστοφοράκης. Ο ίδιος εξέφρασε την απορία για το πώς κατάφεραν οι επιτίδη να συγκεντρώσουν αυτά τα στοιχεία. Μεγάλη μας απορία στους φοροτεχνικούς είναι από πού κατάφεραν οι επιτίδη και έχουν συγκεντρώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία του φοροτεχνικού που υποστηρίζει τον πελάτη. Mm-hmm. Έχουμε καταγγελίες και στην Ένωσή μας εδώ στο Ηράκλειο ότι όχι απλά κάλεσε κάποιος επιτίδη ως πελάτη ζητώντας τους κωδικούς του e-banking ή προσπαθώντας με κάποιο τρόπο να τον εξαπατήσει, αλλά αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο το οποίο την χάνει να είναι, να είναι ο φοροτεχνικός που υποστηρίζει τον πολίτη. Ήτανε πολλές αυτές οι καταγγελίες που αφορούσαν το συγκεκριμένο γραφείο, που επικαλέστηκε δηλαδή ο επιτίδης του. Δεν αφορούσαν ένα συγκεκριμένο γραφείο, δυστυχώς. Αφορούσαν διαφορετικά λογιστικά γραφεία από κάποιου που βρήκε μία λίστα με τους πελάτες συναδέλφων. Δεν ξέρω από πού διέρευσε αυτή η λίστα. Ξέρετε, πλέον η κυβερνοασφάλεια ίσως είναι το μεγάλο στοίχημα, θα έλεγα, της χθεσινής μέρας, αλλά ας πούμε της επόμενης μέρας. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως κανένας πιστοποιημένος λογιστής δεν ζητά κωδικούς τάξης net και e-banking, ενώ ακόμη και αν το πράξει αυτό ένας επαγγελματίας, υπάρχουν ποινές από το πειθαρχικό. Ειδικά αυτή την περίοδο που είναι περίοδος επιδομάτων, είναι περίοδος που έχουμε επιστροφές φόρου, mm-hmm. αυξάνονται τα κρούσματα αντί να μειώνονται. Οι πολίτες είναι ανυποψίαστοι. Εδώ θέλω να τονίσω σχετικά με τους φοροτεχνικούς δύο πράγματα. Δεν υπάρχει ποτέ ενδεχόμενο, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα, να καλέσει φοροτεχνικός πελάτη του και να του ζητήσει κωδικούς e-banking ή οτιδήποτε του δίνει πρόσβαση στην τράπεζά του. E-banking, τάξεις, net, φανταζόμαστε ότι η κωδική αυτή είναι στη διάθεση του κάθε πιστοποιημένου φοροτεχνικού και λογιστή. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ ένας πιστοποιημένος λογιστής να ζητήσει προσωπικούς κωδικούς e-banking, αυτό που είπατε δηλαδή. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο και μάλιστα υπάρχουν και ποινές για τους συναδέλφους στο πειθαρχικό μας. Δεν έχει συμβεί ποτέ από συνάδελφο κάτι τέτοιο. Ναι. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για απατεώνες. Ο κύριος Χριστοφοράκης εξηγεί πως οι επιτίδη πατούν πάνω στην ανάγκη του κόσμου να εισπράξει χρήματα και τον ψηφιακό αναλφαβητισμό που κυρίως αφορά στις μεγαλύτερες ηλικίες, απευθύνοντας εκ νέου συστάσεις για προσοχή. Αν του δημιουργηθεί η εύλογη απορία ή αν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη τα χρήματα και την άμεση καταβολή τους, θα κλείνει το τηλέφωνο και θα καλεί ο ίδιος τον φοροτεχνικό του που θα του πει την προβλεπόμενη διαδικασία ποια είναι και αν υπάρχει τέτοια. Οι επιτίδη επενδύουν σε δύο πράγματα, στην ανάγκη του κόσμου για να εισπράξει κάποια χρήματα και σε αυτό που λέμε ψηφιακό αναλφαβητισμό που είναι πολύ πιο έντονος στις μεγάλες ηλικίες. Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό, οι λογιστές δεν ζητάνε αυτά τα στοιχεία, υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες δεν σπάνε.